Στα 10 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα έργα που υλοποιήθηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης μέσω της δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική δωρεά που έχει δεχθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ανακούφιση της πόλης από τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ήδη έχει απορροφηθεί το 60% της δωρεάς, μέσω της οποίας υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 18 δράσεις και έργα. Σύμφωνα με τον κύριο Μπουτάρη, το σύνολο των έργων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ήδη δημιουργήθηκαν 71 θέσεις εργασίας και έχουν εξυπηρετηθεί 2.100 άτομα σε κοινωνικές δομές, 1.850 άτομα σε δομές καινοτομίας, καθώς και 30.000 από τα κέντρα τουριστικής πληροφόρησης. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί για τη διοίκησή μας ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο, έτσι ώστε να προωθήσουμε σειρά έργων και δράσεων με βάση τις προτεραιότητες παραβάσεως στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, χωρίς να επιβαρύνουμε τον τακτικό προπολογισμό του Δήμου. Σήμερα που έχουμε ήδη απορροφήσει περίπου το 60% της δωρεάς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα αυτά τα έργα και τις δράσεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν ουσιαστικά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τον πλουραλισμό των δράσεων που γίνονται, καθώς και τη σημασία που έχει δώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην αντιμετώπιση τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων προκλήσεων αλλά και προοπτικών για την πόλη. Από την πλευρά του, ο Διοικητικός Διευθυντής του Γραφείου της Αθήνας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Πάνος Παπούλιας, ανέφερε ότι η δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ του Ιδρύματος προς το Δήμο Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος ενάντια στην κρίση. Η δωρεά προς το Δήμο Θεσσαλονίκης περιελάμβανε μεταξύ άλλων την υποστήριξη προγραμμάτων στέγασης και αντιμετώπισης της αστεγίας, την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνολογικής και πολιτιστικής καινοτομίας, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με μια πληθώρα φορέων και οργανισμών της πόλης με στόχο την αντιμετώπιση τόσο βραχυπρόθεσμων προκλήσεων όσο και μακροπρόθεσμων προοπτικών. Εμείς σαν οργανισμός, μέσω της τακτικής δωροδοχικής μας δραστηριότητας, αναγνωρίσαμε τις προκλήσεις που βιώνει ο κόσμος στις αστικές περιοχές της χώρας. Ως εκ τούτου ήταν φυσικό επακόλουθο για το Διοικητικό μας Συμβούλιο να ανακοινώσει δύο μεγάλες δωρεές, μία των 10 εκατομμυρίων ευρώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μία των 10 εκατομμυρίων ευρώ στην πόλη της Αθήνας, για τις οποίες ζήτησε από τους δήμους της εκάστοτε πόλης να προτείνουν προγράμματα υλοποίησης. Θα έχουμε τόπους οι οποίοι θα είναι τόποι ελκτικοί, τόποι οι οποίοι θα είναι τοπόσημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και στην προοπτική, παραδείγματος χάριν, της πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Νίκης, αλλά όμως με ένα συγκεκριμένο συντεταγμένο τρόπο, και να δούμε όλες τις καθέτους, ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας και τη νέα πλατεία τοπόσημο, πηγαίνοντας προς την Αριστοτέλους, η οποία πρέπει να αναδιαμορφωθεί, και ο μνημιακός άξονας της Αριστοτέλους μέχρι τον Άγιο Δημήτριο. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε ο κύριος Παπάς, η πλατεία Ελευθερίας σε ένα χρόνο θα αποτελεί πλέον το νέο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Το νέο τοπόσημο της πόλης που θα είναι η πλατεία, πλατεία μνήμης και πλατεία περιπάτου και αναψυχής, θα είναι σε περίπου ένα έτος έτοιμη. Εγώ νομίζω ότι θα είναι σε λιγότερο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας για να την κάνουμε πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τον ανάδοχο, ο οποίος φτιάχνει την περίφραξη για να γίνει η εργοταξιακή περίφραξη σύμφωνα με τα μέτρα τεχνικής και ασφάλειας, και μετά ξεκινάμε οι εργασίες στα δυνατά, δηλαδή να σπάζουν τα μπετά, οι ασφαλτοτάπητες κτλ., ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση της προθερμοκοιτίδας καινοτομίας ΟΚΕΙΘΕΣ, καθώς και του προγράμματος Επανεκκίνηση.